Κυριάκος Βελόπουλος, από τη στιγμή που σταμάτησαν τα μέτρα με τον κορονοϊό, ξεκίνησε αμέσως περιοδίες σε ολόκληρη την Ελλάδα για να βρίσκεται κοντά στους πολίτες. Στα πλαίσια των περιοδιών αυτών, αύριο θα είναι στην Καβάλα. Αύριο Σάββατο, 12 η ώρα, θα είναι στο αμφιθέατρο της Νομαρχίας Καβάλας. Δίπλα ακριβώς εκεί που γίνεται το παζάρι. Στις 12. Κοιτάξτε, ο πρόεδρος μας 2 χρόνια λόγω COVID δεν μπορούσε να βρίσκεται κοντά στους πολίτες. Ναι, λόγω της πανδημίας ήταν δύσκολο πράγμα. Ναι, γιατί εμάς η επικοινωνία με τους πολίτες γίνεται τετ-α-τετ, επειδή καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επειδή δεν παίζουν ελληνική λύση, ούτε καλούν τον πρόεδρό μας, εκτός από τον κύριο Παπαδάκη που το φωνάζει μία φορά το δίμηνο. Στα άλλα κανάλια δεν περνάμε ούτε απ' έξω. Οπότε ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσει ο πρόεδρός μας με τους συμπολίτες μας είναι να πάει πόρτα-πόρτα, πόλη-πόλη, να τους δει, να τους ακούσει, να τους πει 5 πράγματα. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό, αύριο θα είναι στην Καβάλα. Και θέλουν να δώσουν το παρόν όλοι οι καβαλιώτες, οι καβαλιώτισσες και γενικά δραμηνοί, ξανθιώτες, όσοι είναι δίπλα μας, μπορούν να έρθουν να τον ακούσουν. Είναι το αμφιθέατρο της Νομαρχίας, είναι στο ισόγειο χώρο. Λόγω του ότι θα βρίσκεται και το παζάρι εκεί, θα υπάρχει και κόσμος που θα βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Ναι, βεβαίως. Είναι σημαντικό. Βέβαια, είναι λίγο περίεργο, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την Καβάλα, με το πάρκινγκ και με όλα αυτά. Αλλά ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Συμφωστά. Και θα γεμίσει η αίθουσα. Όπως γέμισε η αίθουσα και στη Δράμα έγινε χαμός, και στις Σέρρες έγινε χαμός, και στη Χαλκίδα, και στην Κόρινθο, και στην Έδεσα. Όπου έχει μιλήσει ο πρόεδρος μας μέχρι στιγμής, ήταν κατάμεστες οι αίθουσες και μπορώ να σας πω ότι πήγαν και όρθιοι μέσα. Όσον αφορά τα λόγια του και τον τρόπο που θα αναπτύξει, σε πού ακριβώς θα κινηθεί και τι θα μεταφέρει. Κοιτάξτε, ο Βελόπουλος ο Κυριάκος έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι ένας πολιτικός που έχει τα κότσια και να λέει πράγματα που δεν λένε οι άλλοι, φοβούνται να τα πούνε. Το έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια και ό,τι έχει πει. Είτε για το πετρέλαιο, είτε για το αέριο, είτε για τους ιδρύτες, είτε για την επιστημιστική κρίση που έρχεται. Για όλα αυτά τα πράγματα έχει επιβεβαιωθεί. Οπότε, οι ομιλίες του κυρίου Βελόπουλου είναι ομιλίες πάνω σε αυτό το μοτίβο. Είναι πάνω σε επικαιρότητα και το πρόγραμμα του κόμματος, το τι μπορεί να κάνει τη λύση για να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο πιστεύω θα κινηθεί και εδώ. Όποιος πάει να τον ακούσει, καταλαβαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν διαβάζει το κείμενο από μέσα, ποτέ στη ζωή του. Γιατί το μότο που λέει είναι ότι όταν κάποιος δεν διαβάζει, μιλάει με την ψυχή του και με την καρδούλα του αυτά που λέει, ενώ αυτά που διαβάζει του τα έχουν γραμμένα άλλοι που μπορεί να μην ισχύουν και να μην τα πιστεύει κιόλας. Ο Βελόπουλος πάντα μιλάει απ' έξω και πάντα λέει με την καρδιά του. Και όσοι θα έρθουν θα το καταλάβουν και θα δουν ότι βγάζει ψυχή. Ψυχή και πατριωτισμό.